Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα ανοίξουμε ένα καινούργιο συνδρομητικό, μια νέα συνδρομή που έκανα στο Woodbox, το οποίο ήρθε σε πολύ μικρό κουτί. Αυτό εντάξει μας γράφει Βέλγιο, Βέλγιο μου, ήρθε από το Βέλγιο. Τώρα εδώ πέρα εντάξει γαλλικό είναι, βέλγικο είναι, αλλά πολύ μικρό ήρθε. Και φάση είναι ότι τώρα φαίνεται του Δεκεμβρίου με θέμα Star Wars και έλεγε ότι θα έχει exclusive ο πάκης. Συνήθως το Woodbox έχει και αυτοκόλλητο. Ο Woodbox εντάξει δεν είναι δικό του exclusive τελείως καινούριο. Είναι παλιό αμερικάνικο και εδώ το έχουν φέρει αυτοί στην Ευρώπη σαν ευρωπαϊκό exclusive, δικό του αυτοκόλλητο. Θα δούμε τι θα παίξει μέσα. Τώρα εντάξει γεμάτο φαίνεται, αλλά πολύ μικρό μου φάνηκε σαν κουτί. Εν τω μεταξύ το περίεργο είναι ότι τον προηγούμενο μήνα για αυτό το κουτί τράβηξαν 28 ευρώ. Νομίζω ότι το κουτί είναι στα 20-22 ευρώ και τα υπόλοιπα μεταφορικά. Αλλά αυτό το μήνα για το επόμενο κουτί τράβηξαν 20 ευρώ. Τώρα ίσως τραβήξουν ξεχωριστά τα μεταφορικά. Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται, αλλά νομίζω ότι κάπου στα 28 είναι, στα 27-28 για να έρθει. Πάμε να πούμε μέσα. Εντάξει, τώρα το μικρό μπορεί μέσα να είναι καλό. Γιατί φαίνεται βαρούτσικο, γεμάτο κουτί. Να δούμε. Πάμε κατευθείαν να το ανοίξουμε. Θα βάλω link στην περιγραφή εννοείται. Από ό,τι είδα και τα παλιότερα Woodbox ήταν αρκετά ωραία και τα βομπάκια που είχε έτσι ήταν καλά. Άρα μέσα έχει ξεχωριστό κουτί. Εντάξει, αυτό ήταν ένα Inception να πούμε. Κουτί στο κουτί. Μέσα έχουμε το κανονικό κουτί το Woodbox. Καλό αυτό. Το στέλνουν σε εξωτερικό κουτί για προστασία. Εντάξει, γιατί όχι. Έχει και μέσα είναι μικρούτσικο, αλλά τουλάχιστον τώρα έφτιαξε λίγο η κατάσταση. Το κουτί απ' έξω είναι κάπως έτσι. Συνήθως έχουν και διάφορα σχέδια πάνω, τώρα αυτό δεν έχει κάποιο σχέδιο. Δεν μας πειράζει καθόλου, νομίζω μπορούμε να τα ανοίξουμε από εδώ. Ω, εντάξει και μέσα έχουμε πιο Star Wars background ας το πούμε. Ναι, να το ποπάκι, γιατί έτσι, δεν έχουμε αυτοκόλλητο Woodbox, έχουμε το απλό το exclusive. Το μεταξύ μας έφυγε το περιοδικό του Woodbox, το οποίο μπορούμε να το δούμε μετά. Έχουμε και εδώ Woodbox Magazine, μας λέει Δεκέμβριο 2017. Αλλά ένας από τους βασικούς λόγους που πήρα ήταν για το ποπάκι και το ποπάκι έχει το απλό exclusive αυτοκόλλητο. Το οποίο αυτό θα έρθει και στην Ελλάδα κανονικά. Κακώς, συνήθως έχουν άλλο αυτοκόλλητο. Αυτό είναι το Pop Star Wars νούμερο 218. Αυτή η πριγκίπισσα λέει νομίζω ήταν exclusive στο Walmart. Νομίζω ήταν εκεί exclusive, δεν είμαι σίγουρος. Από αυτή τη σειρά, τη νέα σειρά του Star Wars. Αλλά επειδή είναι exclusive εννοείται δεν είναι πίσω στη σειρά. Αλλά κακώς, τώρα μέσα παίζει να έχει. Να μας δείχνει πώς έπρεπε να είναι το ποπάκι. Ναι, αυτά είναι τα αυτοκόλλητα ας πούμε μέσα που έχουν, άμα βλέπετε το αυτοκόλλητο πάνω στην 11 που πρέπει να έχει μέσα το ποπάκι πάνω στο ποπάκι. Το αυτοκόλλητο το exclusive του Woodbox. Συνεχίζουμε, εν πάση περιπτώσει, τι έχουμε, βγάλαμε δύο αντικείμενα μαζί. Έχουμε χριστουγεννιάτικο αντικείμενο, το οποίο αυτό είναι Woodbox exclusive, θα το δούμε αυτό. Το πιο light αντικείμενο, είναι μια καρφίτσα. Και resistance μας λέει αυτή. Αυτή είναι licensed προϊόν και δεν είναι exclusive στο Woodbox, πρέπει να υπάρχει γενικά Cotton Division μας λέει εδώ πέρα. Και είναι η περικεφαλαία, το κράνος ας πούμε των πιλότων της, των πιλότων των X-Wing τέλος πάντων. Των πιλότων της αντίστασης. Το κράνος των X-Wing. Ωραίο, resistance μας γράφει. Λάκα έχει, μικρό αντικείμενο. Το χριστουγεννιάτικο στολίδι μάλλον είναι δύο μπάλες. Και εδώ βλέπω πρέπει να πήραν είναι μεν exclusive στο Woodbox αυτό το αντικείμενο, αλλά βλέπω SD Toys πίσω, οπότε κάνα συνεργασία με την SD Toys λογικά. Έχουμε δει και άλλα αντικείμενα από αυτήν την εταιρεία. Ωραία, και αφού έχουν πάρει τα δικαιώματα, ανεβαίνει αμέσως η αξία του. Ο, δύο μπάλες χριστουγεννιάτικες. Εντάξει, τώρα σε δέντρο δεν νομίζω να τις βάλουμε, αλλά ίσως κάπου τώρα εδώ μαζί με αυτούς, μιας και έχουμε το λίγο πιο χριστουγεννιάτικο background. Αν και είναι πολύ ψεύτικες. Εντάξει. Πίσω βλέπουμε μας γράφει Star Wars. Πολύ και η ποιότητά του δεν είναι και η καλύτερη ποιότητα μπορώ να πω. Και εδώ έχουμε ένα X-Wing σε πιο χριστουγεννιάτικη έκδοση, ξέρω εγώ τι φάση. Ωραίο, εντάξει, μπαλίτσες αλλά ψεύτικες, απλές ελαφριές μπαλίτσες. Α, εδώ έχουμε τους καινούργιους Praetorian Guards, ωραίος. Από το First Order αυτοί εδώ φιλούσαν τον Emperor Snoke, αλλά τελικά δεν κάναν και πολύ καλή δουλειά. Spoiler alert. Έτσι ένα μικρό spoil μας λέει και First Order και πίσω μας έχει Star Wars με κόκκινα γράμματα. Αν και όπως μπορείτε να δείτε η ποιότητά του δεν είναι και η καλύτερη. Έχει κάποια εξογκώματα έτσι ξέρω εγώ. Εντάξει. Δεν πειράζει, πλάκα έχουν και αυτές. Συνεχίζουμε εδώ τι έχουμε. BB-8 βλέπω, Star Wars βλέπω και εδώ ένα exclusive αντικείμενο. Notebook. Αυτό λίγο μικρό δεν είναι για notebook. Έτσι ένα μικρό τετραδιάκι. Για ποια εταιρεία. Star Wars Producer RDP Creative LTD. Αρχικά αυτή πρέπει να είναι η εταιρεία. Για να δούμε το τετραδιάκι μας. Σε ένα μικρό τετραδιάκι. Αγγλικά σημειώσεις. Ωραίο.
Με τα ραδιάκια. Σημειωματάρι. Ω, ότι έχει τα ρομποτάκια. Εντάξει, έχει τα droids, από μπροστά έχει το BB-8 και από πίσω έχει τον R2-D2. Το παλιό κλασικό αγαπημένο ρομπότ. Αστρο-ρομπότ μάλλον. Εντάξει, γάματα αυτό. Ωραίο αντικείμενο. Αν και αυτό οικονομικό, αλλά και αυτό εννοείται είναι licensed αντικείμενο, όπως μπορείτε να δείτε. Και για το τέλος, ή όχι για το τόσο τέλος, ναι, last but not least, έχουμε μια μπλούζα του Star Wars και αυτή license, φαίνεται. Το κουτί από μέσα είναι κάπως έτσι. Γενικά όλα τα κουτιά είναι λίγο πιο θεματικά, ας πούμε, τα έχουν ανάλογα με το θέμα. Έχουν και έτσι ένα διαφορετικό background, ας πούμε, και το κουτί, μια διακόσμηση, ξέρω, να μας λέει και το πακετάρισμα και αυτά μέσα. Πλάκα έχει τα κουτί, ωραίο φαίνεται. Θα δούμε, θα πάρω μερικά και από αυτό και θα δούμε πώς θα πάει. Το μπλουζάκι μας λέει homie. Ναι, όχι, το μπλουζάκι, ό, παρά είναι καλό. Έχουμε και μέσα τέτοια έτσι εδώ. Ωραίο. Μήπως είναι λίγο μικρό για large, large έτσι, αλλά τέλος πάντων. Από κάποια συγκεκριμένη εταιρεία, ο Star Wars μας λέει Lucas Film TD και τα σχετικά. Α, και αυτό από το Cotton Division. Από την ίδια εταιρεία που είναι, που είναι η καρφίτσα. Το pin. Μπροστά έχουμε το καινούριο σήμα από το Star Wars The Last Jedi. Γενικά, όπως είπαμε, αυτό είναι το καινούριο σήμα για όλα τα merchandise. Το είδαμε ακόμα και στις μπάλες, στα πουπάκια, σε οτιδήποτε καινούριο. Και η μπλούζα έχει ωραία στάμπα. Ωραία ποιότητα στάμπα, μάλλον. Και έχουμε ένα TIE Fighter, μας λέει και τα στοιχεία του εδώ πέρα, στην γραφή αυτή του Star Wars, τη γαλαξιακή γραφή να πούμε. Ωραίο. Και ωραία στάμπα, καλή στάμπα φαίνεται. Μια στάμπα η οποία δεν είναι ψεύτικα, δεν φεύγει πάρα πολύ εύκολα. Καλό, πολύ ωραίο κόνσεπτ το μπλουζάκι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Έχουμε μπλουζάκι το οποίο έχει πάνω τα X-Wing, αφού το βγάλαμε το δικό μας το The Box. Τώρα θα έχουμε εδώ και το κακόν το διαστημόπλαιο, το TIE Fighter. Αυτά δεν την κοιμάσαι από το κουτί. Εντάξει, τώρα για 28 ευρώ, ας πούμε μόνο το μπλουζάκι παίζει να κάνει κάπου τόσο, κάπου στα 20-25, γιατί είναι ένα official, ένα licensed προϊόν του Star Wars, μόνο το μπλουζάκι κάπου στο 20 μπορείς να το πεις. Το ποπάκι είναι ένα exclusive ποπάκι το οποίο δυστυχώς δεν έχουμε το αυτοκόλλητο του Goodbox. Αυτό κάνα 18 περίπου και έρχονται τα exclusive ποπάκια στην Ελλάδα. Οι δύο μπάλες, οι οποίες και αυτές ήταν από SD Toys και licensed προϊόν και αυτές. Αυτές δύο ψεύτικες μπάλες, κάνα τάλιρο να έκανα αυτή τη συσκευασία έξω ξέρω εγώ στο εμπόριο. Και λίγο παραπάνω γιατί είναι και Star Wars. Δεν νομίζω παραπάνω. Εδώ αυτή η καρφίτσα, τώρα τι να πούμε εδώ, 3-4 ευρώ το πολύ. Όχι παραπάνω και δύο ίσω ακόμα και πάλι είναι Star Wars. Γενικά τα Star Wars τα προϊόντα είναι ακριβά. Και αυτό το notebook και αυτό οικονομικό αντικείμενο και αυτό δεν νομίζω πάνω από 3-4 ευρώ. Περίπου και να το έβρισκε και αυτό. Αυτά τα αντικείμενα στο κουτί είναι, δεν είδαμε το περιοδικό βασικά. Πώς είναι περίπου, γιατί είναι και το πρώτο woodbox που βλέπουμε. Αν και θα δούμε κι άλλα, από εκεί και πέρα θα φάνει αν μας αρέσει να κρατήσουμε τη συνδρομή. Ξεκινάμε μπροστά, έχουμε κάποιους woodboxers, να τους πούμε. Όχι, αγούτερς, έτσι λέει εδώ, δε αγούτερς. Μήπως το zboxers, πώς λέει zboxers. Θα στείλω εδώ κάποιες ιστορίες για το Star Wars και αυτά. Α, μέσα έχουμε προτάσεις για δώρα. Ω, έχουμε και το Mega Woodbox. Ω, τι λες τώρα ρε εσύ. Αν είναι κάποιοι τυχεροί νικητές, λογικά κάποιοι τυχεροί, μάλλον ή ένας τυχερός θα κερδίζει το Mega Woodbox, το οποίο λογικά θα έχει όλα αυτά. Έχουμε ακόμα και γαμάτο αγαλματίδιο της Sideshow, τον Darth Vader. Αυτό τη σφύρο, το καινούργιο BB-9, πώς το λέγανε αυτόν. Ναι, BB-9E. Όπως ήταν ο παλιός ο BB-8 που είχε βγει το τηλεκατευθυνόμενο εκείνον κάποια στην πλευρά του μπαρ, με έτσι βγάλανε και τώρα το μαύρο. Τι άλλο, έχουν PlayStation 4 και καλά. Δίνει ένα αυτό τη Propel, αυτό παίζει να είναι σαν μοντελισμός κάτι. Και iPhone ακόμα. Τι λες εσύ. Ακόμα και iPhone δίνουν στο Mega Woodbox. Εντάξει, μπράβο. Α, μας λέει μέσα τις αξίες. Ω, καλό αυτό. Έχουμε εδώ το exclusive ποπάκι το οποίο μας δείχνει ότι καλά είναι με αυτό το αυτοκόλλητο, αλλά δεν είναι με αυτό το αυτοκόλλητο δυστυχώς. Μέσα εδώ μας λέει ότι αξίζει 20 ευρώ. Ωραία, εδώ δεν χρειάζεται να κάνουμε και μαντεψιές τυχερές. Όπως είπαμε στην Ελλάδα, κάπου στα 18 τώρα εκεί για Γαλλία, είναι λίγο πιο ακριβά τα ποπάκια ή στο Βέλγιο. Το t-shirt μας το δίνει 20 ευρώ. Εδώ πέρα. Αξιτίμηση περίπου εκεί το βγάλαμε. Εδώ τώρα. Α, αυτό μας το δίνει 4 ευρώ. Νορμάλ, και εμείς περίπου εκεί πέσαμε μέσα. Τώρα τις μπάλες μας δίνει στο δεκάρικο. Τώρα στο δεκάρικο δεν νομίζω. Περίπου θα μπορούσε, εντάξει, στη συσκευασία τώρα με μπάλες έτσι, αλλά το δεκάρικο νομίζω είναι πολύ. Κάνα 8, ξέρω εγώ τίποτα. Και αυτό 4 ευρώ. Α, και αυτό exclusive πίνει μας το λέει. Δεν το γράφει πάνω εδώ, αλλά μας λέει ότι είναι exclusive. Αυτό μας το δίνει 4 ευρώ. Κοντά πέσαμε στις αξίες, εντάξει, κοντά πέσαμε σχέση με αυτά που γράφει εδώ. Τώρα αυτά τα αντικείμενα στην Ελλάδα ίσως να ήταν λίγο πιο φθηνά ή και λίγο πιο ακριβά, ανάλογα. Αυτά παιδάκια μου, δείτε το και εσείς, γράψτε τα σχόλιά σας κάτω στην περιγραφή να δούμε πώς σας φάνηκε το Woodbox. Μ' άρεσε. Τώρα για 27 ευρώ είχε ωραία αντικείμενα και βασικό ότι είχε ποπάκι. Παρόλο που δυστυχώς δεν είχε το αυτοκόλλητο περίμενα.
Αυτά, παιδάκια μου, να σας ευχηθώ χρόνια πολλά. Ξέχασα να πω και στην αρχή του βίντεο. Δεν σας πω καλή χρονιά από τώρα. Θα μιλήσουμε και την Κυριακή για το τελευταίο βίντεο της χρονιάς. Αυτά, παιδάκια μου, παραλίγο να ξεχάσω να ανοίξω το παπάκι. Πώς και ξέχασα. Εντάξει, πιάστηκα επειδή είναι και το πρώτο κουτί, έτσι ο ενθουσιασμός να δούμε τι έχει μέσα και πώς είναι. Ξέχασα να ανοίξω το παπάκι. Βασικό αυτό. Κάθε φορά ξέρετε το ανοίγουμε. Βασικά εδώ, ό,τι ανοίγει το ανοίγουμε. Ένα σλόγγαν που έχουμε καιρό να πούμε. Να δούμε από μέσα πώς είναι η αγαπητή πριγκίπισσα, λέει. Αλλά εν τω μεταξύ και πριν δύο μέρες ήταν και ένας χρόνος πέρασε από τον θάνατο της αγαπημένης Κάρι Φίσερ. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο ποπάκι. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Ένα χρώμα βλέπω, αλλά έχει καλή λεπτομέρεια πάνω. Ακόμα και τα δαχτυλίδια της που είχε και το νέο της μαλλί που συνέχεια το έλεγε. Το έχει πει και στο look, ξέρω αυτό που θα μου πει, ξέρω εγώ, ότι άλλαξα το μαλλί μου και αυτά. Το έχει πει και στο Han Solo στο προηγούμενο νομίζω. Στο 7, στο Force Awakens. Βλέπουμε τα δαχτυλίδια της εδώ, γενικά η όλη λεπτομέρεια που έχει στη φορεσιά της και το μαλλί της, αυτό που είναι πραγματικά πολύ ωραίο είναι το μαλλί της. Είναι ακριβώς. Αξιφάνκου έχουμε πει ότι έχει ανέβει, πλέον βγάζει πιο καλές αναλογίες στα σώματα, δεν έχει γίνει τα χαζά παλιά σώματα που ήταν κάτι γομάρια έτσι και απλά είχαν μια ηλίθια στάση. Εδώ έχουμε και κίνηση, τα σκουλαρίκια της, εντάξει, πάρα πολύ όμορφο παπάκι. Και εννοείται είναι μπουμπλχετ παπάκι, μιας και είναι Star Wars. Και στις κλασικές αγαπημένες βάσεις τους. Αυτά, τώρα όντως μπορούμε να πούμε αυτά, παιδάκια μου. Να σας ευχηθώ και πάλι χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, όπως είπαμε, δεν θα πούμε να τα πούμε την Κυριακή στο τελευταίο βίντεο του χρόνου. Αυτά, παιδάκια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, τα talk show που έχουμε κάθε Τετάρτη μετά τις 11, τα gaming sessions κάθε Κυριακή μετά τις 10 και πολλά άλλα κρύα που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.